Τώρα, κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας. Πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί πληροφορίες θέλουν το Βερολίνο να ανάβει πράσινο φως για την προμήθεια Eurofighter από την Άγκυρα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν πολλά φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και μέσα ενημέρωσης που πριν από λίγο λένε ότι ήδη έχει ανάψει πράσινο φως η Γερμανία για να ξεκινήσουν οι τεχνικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ της κοινοπραξίας των Eurofighter και της Τουρκίας. Βρίσκονται εμπειρογνώμονες, λένε, από την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία ήδη στην Τουρκία για διαβουλεύσεις που αρχικά θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, η Τουρκία θέλει αρχικά να προμηθευθεί 24 Eurofighter με συνολικό στόχο 40 Eurofighter και φαίνεται ότι τουλάχιστον αρχικά υπάρχει ένα αρχικό κίνητρο και από τη Γερμανία που τόσο καιρό έβαζε εμπόδια. Να πούμε ότι η Τουρκία έχει στόχο να προμηθευτεί Eurofighter, το έχουν πει όλοι οι αξιωματούχοι, για να αντιμετωπίσει τα ελληνικά Rafale που έχουν και τους πυράβλους Meteor και τα Eurofighter μπορούν να φέρουν τους ίδιους πυράβλους. Για πάμε, αφού σε ευχαριστήσω πολύ, Μανώλη, και στο Βερολίνο, στη Δήμητρα Κυρανούδη, να δούμε αν έχουμε κάποιο είδους επιβεβαίωση αυτών των δημοσιευμάτων από τη γερμανική πρωτεύουσα, Δήμητρα. Γεια σας από το Βερολίνο. Η καγκελαρία ΣΥΑ δεν έδωσε κάποια σαφή απάντηση σήμερα. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε στο briefing να πει ότι οι συνομιλίες με την Τουρκία για εξοπλιστικά συστήματα είναι πάντα εμπιστευτικές. Όμως συνέχισε σχολιάζοντας ότι πάντα πρέπει να αναμένουμε κάτι νέο από κάθε επίσκεψη του καγκελαρίου. Και αυτό διότι το επόμενο Σάββατο στις 19 Οκτωβρίου ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς αναμένεται να μεταβεί στην Τουρκία, όπου θα συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Κωνσταντινούπολη. Κλείνοντας, να πούμε ότι γεγονός είναι ότι η Τουρκία πιέζει για τα Eurofighter τη Γερμανία, η οποία είναι συμπαραγωγός. Πάντως, τελευταίες ημέρες, γερμανικά μέσα κάνουν ολοένα περισσότερο αναφορά σε ενδεχόμενη σημαντική στροφή της Γερμανίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξαγωγές εξοπλιστικών συστημάτων στην Τουρκία που είχαν αρθεί ουσιαστικά από το 2016. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ.